Καλησπέρα. Σε αυτό εδώ πέρα το μάθημα θα δούμε κάτι πολύ απλό. Πώς μπορούμε να συνδέσουμε ένα λαμπάκι σε μια πλακέτα Arduino ώστε να παράξουμε φως. Το πρώτο βήμα είναι, ας υποθέσουμε βέβαια μια σκηνή ψηφιακό, ότι έχουμε κάποια καλώδια. Το πρώτο βήμα είναι να συνδέσουμε ένα καλωδιάκι από το λαμπάκι μας στη μητρική. Εδώ πέρα που συνδέουμε το καλωδιάκι είναι το GND που δίνει τίποτα άλλο από το ground. Σε αυτό το καλώδιο είναι καλό να δώσουμε ένα μαύρο χρώμα, ώστε όλα τα καλώδια που έχουν μαύρο χρώμα αμέσως να καταλαβαίνουμε ότι είναι τα καλώδια της γύρωσης. Τώρα θα χρειαστούμε και ένα δεύτερο καλώδιο, το οποίο θα το τραβήξουμε πάλι από το λαμπάκι μας στην υποδοχή D13 και είναι το καλώδιο παροχής ρεύματος. Βέβαια, η εφαρμογή μας με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να παίξει, γιατί πολύ απλά της λείπει ο κώδικας. Άρα, ας δούμε τον κώδικα. Ο κώδικας είναι σχετικά πολύ απλός. Και ουσιαστικά αυτό που μας λέει είναι ότι για 10 επαναλήψεις θέλω να αναβοσβήνει στο λαμπάκι και πιο συγκεκριμένα. Όταν λέμε set building LED to high, δηλαδή αυτό εδώ πέρα το πράγμα ορίζει ότι το λαμπάκι θα έχει φως. Αν πούμε μετά περιμένει για ένα δευτερόλεπτο και μετά κλείνει το φως. Μετά ξαναπεριμένει για ένα δευτερόλεπτο, μετά πάει από την αρχή και έχει πάλι φως. Π.χ. αν βγάζαμε αυτό εδώ, τότε το λαμπάκι θα έχει μόνιμα ανοιχτό το φως. Ασχέτως με το weight 1, δεν θα επηρεάζει σε τίποτα. Αλλά ας το τρέξουμε μία έτσι να δούμε πώς δουλεύει. Λοιπόν, αρχίζουμε το simulation. Και εδώ βλέπουμε ότι το λαμπάκι μας δουλεύει όπως ακριβώς περιμέναμε να δουλέψει. Τώρα, ας δούμε τι θα γίνει αν π.χ. βγάλουμε αυτό εδώ πέρα και αν ισχύει ότι το λαμπάκι θα παραμείνει ανοιχτό. Για να καταλάβουμε και την λειτουργικότητα των κινήσεων. Για να δούμε. Αρχίζουμε πάλι το simulation και όπως παρατηρούμε το λαμπάκι μένει μόνιμα ανοιχτό. Σας ευχαριστώ πολύ.